Και κάπως έτσι ξημερώνει μια φθινοπορεινή ημέρα του Σεπτέμβρη. Πώς είναι, Ντούντ? Αυτή ήταν η πρώτη, αυτή βασικά είναι η δεύτερη μέρα τώρα. Αυτή είναι η δεύτερη μέρα και είναι η πρώτη και η τελευταία μέρα του Σεπτέμβρη. Αύριο θα είναι Οκτώβρης. Και βλέπω βροχές, ε. Πότε? Λέει. Αλλά δεν έχουμε να θερίσουμε, δεν θα βάζει τίποτα. Ωραία. Λοιπόν, λέγαμε να βάλουμε ένα στέγαστρο. Ναι, να το στέγαστρο λίγο... θα το βάλω εγώ. Ναι, να σου λουποθούμε. Μέχρι να το βάλω εγώ το στέγαστρο, έχω αγοράσει ένα σπρέιερ, να το πω έτσι, σπρέιερ, ναι. Για να ξεχορτιάζουμε, θα βάζουμε μέσα τέτοιο, το herbicide, το φυτοφάρμακο αυτό και θα ξεκάνει εδώ πέρα τα αγριόχορτα. Ωραία. Αν δεν ξεκάνει και εμάς μαζί. Να πάω να αλλάξω, λαστιχά. Κάνε μια δοκιμή. Νομίζω ότι αυτή τη στιγμή είναι χαμηλό το φυτό και δεν θα κάνει ζημιά. Για πες μου. Για έλα. Έλα. Πάμε. Κάτι διαλύει, αλλά δεν καταλαβαίνω τι είναι. Για έλα. Μούζεψε. Ναι. Όχι. Δεν έκανα πίσω. Ωραία, λάστιχο είχε. Ναι, δεν του κάνει ζημιά. Είναι χαμηλό, είναι μικρό ακόμα. Ό,τι θες εσύ. Ωραία, οπότε πάμε έτσι. Οκ. Okay. Είπες πλάτη στον δρόμο, Γιώργο. Ναι, ναι, ναι. Μ' αρέσει περισσότερο έτσι, να είναι πλάτη, ξέρω εγώ. Λοιπόν, το σπρέιερ είναι αυτό που κάνεις... Να σου πω, μας εμποδίζουν λίγο τα δεντράκια εδώ. Νομίζω ότι φεύγουν τα δεντράκια, αλλά δεν φεύγουνε. Αλλά... Βάλ το μπροστά από τα δέντρα για να βάλουμε από πίσω και παρέσκια κάποια στιγμή, ξέρω, να το κλείσουμε. Φράχτη κάτι. Παίρνω αυτό που κάνεις και fertilizer. Αυτό είναι. Fertilizer. Δεν θυμάμαι. Στο έχω αγοράσει, σου είπα. Είναι ready to... Πού θα το βάλω, ρε μάλλον. Εδώ, ε. Ρωτάω και θες μαζί μας. Να δούμε τι αίδια κάναμε. Ωραία. Απλά πες μου ποιο είναι το σπρέι. Είναι πάνω στο γκαράζ, στο συνεργείο. Δεν καταλαβαίνω τι εννοείς. Το εργαλείο ή το αναλώσιμο. Το εργαλείο. Το εργαλείο το έχω αγοράσει. Είναι πάνω. Το αναλώσιμο. Το αναλώσιμο και αυτό το έχω βάλει εκεί πέρα. Είναι τεπόζιτο. Δεν είναι big bag. Είναι υγρό. Οκ. Πάω να πάρω. Πάλι πήγαινε. Πώς το βλέπεις αυτό? Ναι, ρε φίλε, το καλύτερο. Κάτι κάνουμε. Σιγά σιγά. Όχι, καλό είναι. Κάτι θα φανεί. Έχει τα δεντράκια εδώ από πίσω. Not bad, not bad. Not bad. Για αρχή καλό είναι. Λέω να βάλουμε wheat. Ωραία, βρώμα. Βρώμα. Λογικά έχω 70% λίπασμα μέσα στο σίντερ. Λογικά θα με φτάσει. Ναι.
Okay. Το είδες στο 41 πως το έκανα. Γυαλί. Τι νοείς. Α, δεις πως είναι. Το όργο σε αυτά μέσα τις πέτρες. Ίσως και το πάνω επίπεδο του χώματος, ας πούμε. Είναι λίγο γυαλί, έλα να δεις πως είναι. Δεν ξέρω αν κατάλαβες, αλλά και οι δύο πατήσαμε το F, για να πω. Ναι. Κάτι κατάλαβα. Οπ, έχει χωθεί το δικό σου μέσα. Ναι, αυτό το παρατήρησα τώρα. Κάτι γίνεται εδώ. Αχα, ρε φίλε, ωραίο. Ποιο. Ωραίο θα ήταν να φαίνεται και πατημασιά. Πάντως ωραίο έγινε αυτό το πέρα το χαραβάκι. Άρα, 141 χιλιάρικα έκανε. Ωχ, το πέρασε. Wait, okay. Ναι. Βασικά, δεν μπορώ να καταλάβω λίγο με τις τιμές τι γίνεται. Εδώ, ας πούμε, τώρα φαίνεται ότι το barley, για παράδειγμα, έχει υψηλότερη τιμή από το wheat, αλλά αυτά τώρα ανεμοκατεβαίνουν. Ξέρεις κάτι, θα βάλω barley, ρε φίλε, γιατί barley, ας πούμε, αυτή τη στιγμή δεν έχουμε. Να μου πεις, και wheat που έχουμε θα το πουλήσουμε. Αλλά, έτσι και αλλαγή θα βάλω barley. Γιατί το wheat το είδαμε.